Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη για το πρώτο σχόλιο της βραδιάς. Γιώργο, τι έφταξε και η ΑΕΚ φεύγει με κάτω τα χέρια από το... με άδεια χέρια, συγγνώμη, από το Ηράκλειο? Νομίζω η εικόνα τα λέει όλα στο χορτάρι. Ήταν πολύ μέτρια ως κακή. Δεν ήταν η ΑΕΚ που έχουμε συνηθίσει, αυτή που διεκδικεί τις μπάλες, που λυσάει για το εκατοστό στο χορτάρι για να μην χάσει μαρκαρίσματα ή μπάλες ή αντιπάλους. Δεν ήταν η ΑΕΚ που έχουμε συνηθίσει ό,τι αφορά την λύσα της σε κάθε διεκδικούμενη μπάλα, αλλά και σε άμεση μετάβαση, ας πούμε, όταν έκλεψε μπάλες πολλές φορές, ήταν αργή στο transition. Γενικότερα ήταν μια πάρα πολύ κακή ΑΕΚ που συμβαίνει, μπορεί να γίνει και αυτό, να έχει μια πολύ κακή μέρα στη δουλειά, εννοώ, και να μην τα καταφέρεις. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα είναι ότι δεν μου έφτασε να δω προσπάθεια παραπάνω από αυτό που έπρεπε, δηλαδή, και από αυτό που έβγαλε. Θα μπορούσε να χάσει η ΑΕΚ, αλλά θα μπορούσε να χάσει έχοντας καταβάλει λίγο παραπάνω προσπάθεια. Ώρα έχουν κυριοκρατεί από όλο το κήπεδο. Από τώρα και ανταποδίδει το κυριοκρότημα. Ναι, γιατί νομίζω και οι αλλαγές που έκανε ο Αλμέιδα δεν βοήθησαν. Από τον πάγκο λες. Ναι. Νομίζω ότι η εικόνα γενικότερα της ΑΕΚ ήταν τέτοια που θα έπρεπε να αλλάξει 10 για να καταφέρει να αλλάξει όλη την εικόνα. Σίγουρα, αλλά ακόμα και αυτή που άλλαξε. Ναι, αυτοί που μπήκαν στο χρονικό διάστημα που μπήκαν δεν πολύ βοήθησαν. Νομίζω ότι γενικότερα δεν ήταν θέμα προσώπων καλά. Ήταν θέμα διάθεσης, επιθυμίας, προσπάθειας και νοοτροπίας. Δεν είναι καλά σήμερα η ΑΕΚ. Αυτά που έπρεπε να έχει τα στοιχεία η ΑΕΚ για να πάρει το συγχρόνιο τα είχε όφη και πήρε τον Άσο. Και γι' αυτό και έκλεισε η ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πράγμα που πρέπει να κρατήσει η ΑΕΚ και να μάθει από αυτό. Ότι okay, μπορεί να χάσει, δεν είναι κακό. Απλά πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο για να χάσει. Δηλαδή σήμερα η ΑΕΚ, άσχετα αν πάτησε πολλές φορές η πλήγη της περιοχής του αντιπάλου, άσχετα αν έφαγε κόλ που χαζάει σοβαρά, νομίζω ότι είναι σε ένα ταχύτερο στην Κρήτη, αλλά να μην έπαιξε ποτέ εδώ. Ναι. Δεν το έβγαλε αυτό. Τουλάχιστον ξαναλέω, όπως το εισπράττω εγώ από εδώ από τον Θόδωρο του Παρμεγιάννης, είναι την προσπάθεια που έχω κάθε φορά από την ΑΕΚ σε κάθε γήπεδο. Ξαναλέω, μπορεί να είσαι μέτριος, κάθε μέρα στη δουλειά δεν είναι ίδια, μπορεί να είσαι κακός. Δεν έδειξε μεγάλη λύση σήμερα η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι το μυαλό πολλών ήταν στο μάτι της Πέμπτης των Άγιαξ. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δικαιολογία όπως τη λαμβάνει τώρα αυτό η δικαιολογία. Απέναντι αφάνησε και αυτό είναι αδικαιολόγητο και τραγικό. Αλλά νομίζω απλά ότι ήταν πολύ κακή μέρα δουλειά για αυτή την ομάδα. Τίποτα άλλο. Ωραία. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία αυτό, έτσι. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε.